Όπως ξέρετε, υπάρχει μια συζήτηση σε εξέλιξη μεταξύ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και του Δήμου Πειραιά, ώστε να αναλάβει ο Δήμος Πειραιά να μισθώσει το γήπεδο που υπάρχει ποδοσφαίρι στο γήπεδο, ώστε να έχει την απευθεία συνεργασία ο Δήμος με τα σωματεία που αγωνίζονται εκεί. Φωνάξαμε σήμερα τις ομάδες λοιπόν εδώ στο Νεύσο Δημοτικού Συμβουλίου και την Ένωση Πειραιά, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο τον κ. Ανατολά και τον κ. Σπάθα. Έγινε μια χρήσιμη κουβέντα. Διαπιστώσαμε πρώτα ότι τα σωματεία θέλουν να έρθει το γήπεδο στο Δήμο, θεωρούν ότι θα έχουν μια καλύτερη συνεργασία και ότι ορισμένα προβλήματα που μπορεί να λύσει ο Δήμος θα λύνονται πιο εύκολα. Λύθηκαν και δικές μου έτσι λίγο φοβίες ή άγχοι για τη ξεκαθάριση στους ανθρώπους ότι είναι συγκεκριμένα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Να μην περιμένουν από το Δήμο θαύματα. Είμαστε ένας Δήμος με οικονομικά προβλήματα. Είμαστε δημόσιο, ελληνικό δημόσιο. Άρα μπορούμε και εμείς να κινηθούμε λίγο πιο πέρα από το ΣΕΦ, αλλά όχι όσο μπορεί να θέλουν οι ομάδες. Ήθελα αυτό να είναι ξεκάθαρο, στο να έχουμε να κοιταζόμαστε στα μάτια και να έχουμε καλές σχέσεις στην πορεία. Νομίζω αυτά επιλύθηκαν. Θα επαναφέρουμε την κουβέντα αυτή που σταμάτησε το 2017 χωρίς λόγο, ότι θα πρέπει ο Α και Β αφού αυτοδιοίκηση να είναι μέρος τη συνδιαχείριση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Είναι ένα πολύ μεγάλο οικόπεδο μέσα στο Δήμο μας και δεν μπορεί ούτε ο Δήμος ούτε την περιφέρεια να μην έχουμε λόγο. Άρα θα επαναφέρω άμεσα στον κύριο Αυγενάκη αυτό που είχα ζητήσει με τον κύριο Βασιλιάρη, τον προκάτοχό του, και δυστυχώς όταν φτάσαμε σε ένα σημείο τότε δεν ευόδωσε προσπάθεια και δεν συνέβη. Το επιθυμούμε. Είχαμε μια καλή κουβέντα. Μετά από αρκετή συζήτηση, καταλήξαμε στο ότι και οι ομάδες θέλουν και εμείς προφανώς θέλουμε να πάρουμε το χώρο. Μας είπαν κάποια προβλήματα που υπάρχουν στο γήπεδο. Θεωρώ ότι μπορούμε να τα αποκριθούμε όχι άμεσα σε όλα, αλλά στα περισσότερα, ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε το οτιδήποτε υπάρχει και πολύ άμεσα να ξεκινήσουν να μπαίνουν οι ομάδες μέσα υπό νέο καθεστώς, με καινούριο πρόγραμμα και όλοι μαζί να συνεργαστούμε για το καλύτερο του Πειραιακού ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι τα είπε όλα ο Δήμαρχος. Καταρχήν, να τον ευχαριστήσουμε που κάλεσε όλα τα σωματεία και άκουσε τα προβλήματα. Του μεταφέραμε τα προβλήματα. Πιθανόν του λύσαμε τις όποιες επιφυλάξεις είχε πριν αναλάβει τη διαχείριση ο Δήμος του Πειραιά του γηπέδου του ΣΕΦ του ποδοσφαιρικού με τα χρόνια προβλήματα. Θεωρούμε ότι είναι προς το καλό όλων των σωματείων και του μεταφέραμε την ομόφωνη απόφαση όλων των σωματείων των οποίων χρησιμοποιούν το χώρο αυτό, το να περιέλθει ο χώρος στη διαχείριση του Δήμου που θα βοηθήσει την καθημερινότητα και την επίλυση των όποιων λειτουργικών χρόνιων προβλημάτων υπάρχουν. Πάρα πολύ ευχάριστα. Ένα θέμα που είναι πολλά χρόνια και δεν μπορούσε να λυθεί. Υπήρξε κατανόηση κυρίως από το Δήμο. Αυτός είναι που τα οργανώνει όλα, αλλά και από τις ομάδες και πιστεύω ορισμένα θέματα μικρά θα τακτοποιηθούν στην πορεία. Συγχαρητήρια σε όλους που μαζεύτηκαν εδώ και υπήρξε κατανόηση.